Όχι, εγώ το έκανα απλώς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι το μείζον και δεν είναι το κύριο. Εγώ θέλω απάντησε να σας ρωτήσω, γιατί άκουσα, Το έκανα για να διευκολύνει τη συζήτηση. Και εγώ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αναγνωστοπούλου, και επειδή έχετε γνώση αυτών των θεμάτων, τελικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε διαφορετικό όταν έσκασε αυτή η κρίση και είχαμε έκρηξη, εγώ δεν θα κάνω λόγο για εισβολή, διαφορετικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Να ξεκινήσω καταρχάς ότι μιλάμε για διαφορετική απολύτως διαχείριση. Πρώτον, να θυμίσω ότι το 2015-2016 πέρασαν από τη χώρα 850.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Mm-hmm. Αριθμός αδιανόητος. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, η κυβέρνηση τότε το χειρίστηκε με έναν τρόπο που σεβάστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα, mm-hmm, σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ποτέ δεν σέβεται κανείς, δυστυχώς, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει τέτοια μαζική μετακίνηση πληθυσμών, δεν είναι δυνατόν, αλλά σεβάστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίως όμως, κυρίως, δεν δημιούργησε έναν απίστευτο πανικό και διχαστικό πανικό ότι οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας και στην Ευρώπη είναι εισβολείς. Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Όταν έχεις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών λόγω πολέμων ή λόγω άλλων κρίσεων, εάν χρησιμοποιήσεις μία ρητορική πολεμική, αυτό που κάνεις είναι και να ανεβάσεις ακροδεξιές φωνές μέσα στην κοινωνία και να αντιμετωπίσεις όλο αυτό τον κόσμο ως εχθρό. Με τη Νέα Δημοκρατία το ζήσαμε επί 7 μήνες. Εισβολής, ξερονής και ακούσαμε, κλειστές δομές ακούσαμε, όλα αυτά. Δεύτερον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν πρέπει να απολογηθώ ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σαν να κυβερνάει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ζούμε συνέχεια στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αναζητήθηκε πολύ ο πρόεδρος πρόεδρος του κόμματος, λες και είναι ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας και δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός, αλλά αν μπορώ, από το πρωί ως το βράδυ όλοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο η Νέα Δημοκρατία κατήργησε, ενώ φωνάζαμε μην καταργείτε, αφού είμαστε, είναι δυνατόν η πρώτη χώρα υποδοχής να καταργεί ένα βασικό Υπουργείο όπως είναι το Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά ήμασταν από το πρωί ως το βράδυ στην Ευρώπη να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη, να υπάρξει αλληλεγγύη, να υπάρξει πολιτική κοινή η οποία οδήγησε στην κοινή δήλωση με όλα τα προβλήματα που είχε έτσι και αλλιώς η κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία σύγκριση. Το κυριότερο σημείο για μένα είναι ότι από την πολιτική ηγεσία, από την κορυφή του κράτους, φαίνεται και δίνεται, εμπνέεται η κοινωνία για το προς τα που θα πάει και ποια στοιχεία της κοινωνίας θα βγούνε. Είδαμε τι συνέβη στη Μυτιλίνη το 2016. Mm-hmm. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν πάνω σε αυτό τον πληθυσμό που έδειξε πραγματικά μια απίστευτη αλληλεγγύη, μια απίστευτη ανθρωπιά, σε σημείο που προτάθηκαν ηλικιωμένες κυρίες, ναι, για Νόμπελ ειρήνης. Αυτό όχι μόνο δεν έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, δεν λέω τώρα που έχουν βγει ακροδεξιά στοιχεία και προσπαθούν να κυριαρχήσουν, δεν λέω τον πληθυσμό της Μυτιλίνης, προσέξτε, προσπαθούν να κυριαρχήσουν στον πληθυσμό. Λέω όμως για το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, με τα μάτεκι, με τις κλειστές δομές, με το σκοτωμό ανάμεσα στον πληθυσμό και τα ΜΑΤ, δηλαδή μία κατάσταση η οποία ξέφευγε από κάθε έλεγχο, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ανίκανη ευθύς εξ αρχής να διαχειριστεί μία πολύπλοκη κατάσταση. Γιατί το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι έτσι κι αλλιώς πολύπλοκη κατάσταση. Δεν λέω εγώ, γι' αυτό είπα, ότι η μόρια και για μας και για τη δική μας κυβέρνηση δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω ακούσει τον κύριο Μουζάλα να λέει ότι ήταν ντροπή επίσης.
Γι' αυτό είπα πριν ότι όταν έχεις τόσες μετακινήσεις πληθυσμών, το να πεις ότι εγώ σεβάστηκα απολύτως στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι, θα έλεγα, ίση, αλλά από την άλλη μεριά γινόταν μια συνεχής προσπάθεια σε σημείο που τον Ιούλιο να έχουν μείνει στη Μόρια 5.500 πληθυσμός. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται από εδώ και πέρα. Με όλο αυτό το επικοινωνιακό που είδαμε σήμερα με τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς να έρχονται στην Ελλάδα, τι αποκομίσαμε. Άκουσα απόψε τον κύριο Κουμουτσάκο στην ΕΡΤ να λέει ότι ξέραμε εδώ και καιρό ότι η Τουρκία θα πιέσει κλπ. Μια κυβέρνηση που ξέρει, το έλεγε άλλωστε ο κύριος Ερντογάν, δεν το είχε κρύψει. Μια κυβέρνηση που λέει ότι γνώριζε ότι θα πιέσει ο κύριος Ερντογάν, το οποίο ήταν έτσι και αλλιώς γνωστό σε όλο τον κόσμο. Τι έκανε όλο αυτό το διάστημα. Και τι κάνει από εδώ και πέρα για σύγκληση συνόδου κορυφής, για το ένα, για το άλλο. Και ένα τελευταίο σημείο για να μην παίρνω το χρόνο από τους υπόλοιπους συνομιλητές. Είπε ο κύριος Κερίδης με έναν τρόπο που, τι να πω τώρα, εντάξει. Αν ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε ότι έκλεινε τα σύνορα, είναι εντελώς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου όταν δέχεται πίεση μία χώρα στα σύνορά της να μπορεί να τα προστατεύσει. Όταν δέχεται μεγάλη πίεση από μετακίνηση πληθυσμών να μπορεί να τα προστατεύσει. Αυτό έγινε και επί των ημερών μας. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Ποτέ δεν το κρύψαμε. Και άλλωστε, εδώ, αυτή τη στιγμή, με τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν είπε γιατί δεν προστατεύει τα σύνορα. Αυτό που είπαμε όλοι, ήταν ανάγκη και είναι ανάγκη να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε όλη αυτή τη ρητορική, την απίστευτη, εισβολή, ασύμμετρη απειλή και όλα αυτά. Ποιος είναι, η Τουρκία ή οι άνθρωποι οι άοπλοι? Γιατί αν είναι η Τουρκία, πρέπει να βάλουμε άλλες προϋποθέσεις στο τραπέζι να συζητήσουμε. Μάλιστα. Αν είναι οι άοπλοι άνθρωποι και ξεσηκώνουμε από την άλλη μεριά και πληθυσμό, πολίτες από την ελληνική πλευρά, τότε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ανικανότητα. Τουλάχιστον. Κύριε Κερίδη, σας βλέπω να δυσανασχετείτε. Αλλά θα έρθει η ώρα μου. Θα μου επιτρέψετε να...